Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κοζανίτικα παραδοσιακά προϊόντα Τασούλα. Εδώ διατηρούμε την τέχνη του παλιού καλού καιρού. Με μακεδονίτικες πρώτες ύλες, πολύ μεράκι και κόπο δημιουργούμε για εσάς γεύσεις μοναδικές. Με μια νότα διαφορετική. Για τη δική σας υγιεινή διατροφή. Αριστοτέλους 37, Κοζάνη. Γιατί είναι για μας υποχρέωση. Καλώς ήρθατε στο πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο Παντελίδης στη Τολεμαΐδα. Ένας ιδανικός χώρος για το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας. Ξενοδοχείο Παντελίδης, η σύγχρονη εκδοχή της πολυτέλειας στην Τολεμαΐδα. Για υψηλές απαιτήσεις, αξιόλογες επιλογές στις πιο δύσκολες εποχές. Μουράτογλου ηλεκτραποθήκη ΑΕ. Μέλος του ομίλου Γετίν, με δύο καταστήματα σε Κοζάνη και Γρεβενά, προσφέρουμε σε ιδιώτες και επαγγελματίες ηλεκτρολογικό υλικό των μεγαλύτερων εταιριών παγκοσμίως, δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις εδώ και δεκαετίες σε μικρά αλλά και μεγάλα έργα. Σημαντικές επιχειρήσεις μας εμπιστεύτηκαν για την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων και την απόλυτη εξειδίκευση. Μουράτογλου και στις νέες τεχνολογίες. Εξοικονομήστε ενέργεια τώρα με λάμπες LED. Μουράτογλου. Πάντα στη διάθεσή σας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Μία ακόμη Πέμπτη κοντά σας όπως είχαμε υποσχεθεί, με τις εκδηλώσεις μνήμης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τόσο εδώ στην Ελλάδα, στην περιφέρειά μας, αλλά και ευρύτερα στην Ιφίλιο, στην Αυστραλία, στην Γερμανία, στη Νέα Υόρκη, όπου υπάρχει οργανωμένος φορέας ποντιακού ελληνισμού. Οι κεντρικές εκδηλώσεις εδώ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στο Σύνταγμα με ομιλητή, όπως είχαμε προαναφέρει, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών. Στην ΔΕ Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο κεντρικός ομιλητής ήταν ο ποντιόφωνος συγγραφέας εκδότης, ο κύριος Ταμέρ Τσιλιγκή, ο οποίος ζει αυτή τη στιγμή διωκόμενος στην Ελβετία από το τουρκικό καθεστώς. Συγγραφέας ο οποίος συγκλώνησε τους χιλιάδες πολίτες που βρεθήκανε την 19η Μαΐου, την ημέρα μνήμης γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Ο Ταμέρ Τσιλιγκίρ είναι ένας αγωνιστής, ένας φλογερός πόντιος θα έλεγα, ο οποίος αγωνίζεται για την αλήθεια, για την ιστορία, για την αποκατάσταση και την αναγνώριση του μαζικότερου εγκλήματος εναντίον των Ελλήνων και των άλλων λαών της Τουρκίας, των χριστιανικών πληθυσμών, αγωνίζεται για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Δυστυχώς όμως, αντί σήμερα να μιλάμε για το λόγο του κυρίου Ταμέρ Τσιλιγκίρ, ο οποίος, όπως είπαμε, συγκλώνησε τους πολίτες που βρέθηκαν σε αυτή την εκδήλωση, ασχολούμαστε εδώ και αρκετές μέρες με τα γεγονότα τα οποία οι γνωστοί άγνωστοι, έτσι θα έλεγα, αμαύρωσαν την ημέρα μνήμης
στο Λευκό Πύργο με τα γνωστά επεισόδια στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μπουτάρη. Έχουμε την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας παρέμβαση τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, εκδότη αναλυτή, με τον οποίο θα συζητήσουμε τόσο για τα γεγονότα της και τα επεισόδια τα οποία έλαβαν χώρα στο Λευκό Πύργο της 19 Μαΐου. Κύριε Καλεντερίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Κύριε Καλεντερίδη, θα ήθελα ένα σχόλιο το οποίο έχει να κάνει με τα επεισόδια, το πώς αμαύρωσαν τα επεισόδια αυτή την πολύ σημαντική ημέρα μνήμης και τις εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ναι, καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στο θέμα της βίας, επειδή η πατρίδα μας ταλαιπωρείται από τη βία, είτε κανείς την ονομάζει πολιτική, είτε τρομοκρατία, είτε γενικώς βία, ταλαιπωρείται δεκαετίες τώρα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να αποφασίσουμε κάποια στιγμή και να ομονοήσουμε όλοι οι Έλληνες να καταδικάσουμε τη βία χωρίς ναι, μεν και αλλά. Δηλαδή να πούμε όλοι, να συμφωνήσουμε όλοι ότι καταδικάζουμε τη βία τελεία και παύλα. Αυτό ισχύει φυσικά για την περίπτωση του προφυλακισμού του Δημάρχου των Θεσσαλονικίων, του κ. Μπουτάρη. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Ότι ο κ. Μπουτάρης, και δεν έχει σχέση αυτό με τον προφυλακισμό, ο κ. Μπουτάρης έχει κάνει σειρά δηλώσεων για πολλά ζητήματα και αναφέρομαι κυρίως στο Σκοπιανό, που είναι και ένα ζήτημα που είναι σε εξέλιξη και αφορά όλους τους Έλληνες, ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας, όλους τους Έλληνες πιστεύω. Και φυσικά έχει κάνει και αναφορές για το θέμα της γενοκτονίας και αναφέρομαι στη συγκεκριμένη αναφορά που είπε αυτό, εάν σκότωσε ο Κεμάλ Έλληνες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα, ότι από τη στιγμή που έχουμε ασφαλώς, κανείς δεν λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν μίση ανάμεσα στους λαούς. Άλλωστε η διεκδίκηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας δεν έχει να κάνει με την αναμόρφωση της μίσους, ίσα ίσα. Είναι μια πράξη εξηλαίωσης που θα αποτελέσει και το καλύτερο θεμέλιο για την φιλία των λαών, θα έλεγα. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που έγινε δεν ήταν φιλία, αυτό που έγινε ήταν στην ουσία μία μονομερής υποκριτικότητα από πλευράς της Ελλάδας και μεταγνωστά από την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μπουτάρης ήθελε να προσελκύσει Τούρκους επισκέπτες στην Θεσσαλονίκη. Αυτός είναι ένας θεμητός στόχος ως δήμαρχος. Αυτό όμως θα πρέπει να το κάνουμε με όρους αξιοπρέπειας. Δηλαδή, υπάρχει ένα μουσείο εκεί, τώρα το πώς δημιουργήθηκε νομίζω δεν είναι τις ώρες να το κρίνουμε. Αλλά εντάξει, αυτός από τη στιγμή που υπάρχει, σωστό είναι ή μάλλον θεμητό είναι να επιθυμεί να προσελκύσει Τούρκους επισκέπτες. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό, ότι εμείς θα αποώσουμε ή θα σκεπάσουμε τις ευθύνες που είχε ο Μουσταφά Κεμάλ στο ζήτημα της γενοκτονίας, ιδιαίτερα στη δεύτερη φάση. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή λοιπόν που υπήρχαν αυτά τα ζητήματα, πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει μια διαφορετική διαχείριση από πλευράς των διοργανωτών και είτε να είχαν προηγηθεί κάποιες διευκρινιστικές δηλώσεις του κ. Μπουτάρη που θα άλλαζαν το κλίμα και πιστεύω ότι δεν τον πήρεζε κανένας, ή δεν θα έπρεπε να έρθει στην εκδήλωση. Από τη στιγμή που ήρθε στην εκδήλωση, τότε στην ουσία ανοίξαμε τις πόρτες για να γίνει αυτή η προβοκάτσια και αντί τις επόμενες ημέρες, την ίδια μέρα και τις επόμενες ημέρες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια και στην Αθήνα να μιλούν για το ζήτημα της γενοκτονίας, για αυτό το τεράστιο εθνικό θέμα, αλλά και για την ομιλία του Ταμέρ Τσιλιγκίρ, είδαμε ότι στην ουσία νεκραμεστήσαμε τον Μπουτάρη, απελευθερώθηκαν δυνάμεις από κύκλους αμφισβήτησης και υπονόμευσης της γενοκτονίας και στην ουσία νεκραμεστήσαμε τον πολιτικά νεκρό Μπουτάρη και θάψαμε τη γενοκτονία. Αυτό έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τις ευθύνες τις έχουμε εμείς και αναφέρουμε στον οργανωμένο πολιτικό χώρο. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καλεντερίδη, επειδή μιλάμε ότι είμαστε κατά της βίας, προσωπική μου άποψη είναι ότι είμαστε και κατά της βίας όλων αυτών, οι οποίοι
με την, και φάνηκαν και πάλι αυτές τις ημέρες με τις αναφορές τους έτσι και την προσβολή και την απαξίωση της ιερήνης μνήμης των προγόνων μας. Είμαστε και, πρέπει να είμαστε και κατά αυτής της βίας, που δυστυχώς όμως δεν το βλέπουμε. Δεν βλέπουμε να εφαρμόζεται ο περίφημος... Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει ζόμπι. Η λεκτική βία αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, με λεκτική βία ή στις εκλογές. Δεν μπορεί όποιος θεωρεί ότι έχει δίκαιο ή ότι παραβιάζονται κάποιες αρχές τις οποίες ο ίδιος πιστεύει να προφυλακίζει τον άλλο. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν νόμοι, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει δικαιοσύνη ότι θα πρέπει να προσφεύγουμε νομικά έτσι, στο να καταδικάζονται αυτά τα γεγονότα για να μην ξαναεπαναλαμβάνονται. Με αυτή τη μορφή το λέω. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε καταδίκη της βίας, τελεία και παύλα. Σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά και αναφέρομαι στη φυσική βία. Τώρα, όσον αφορά τις λεκτικές, τη λεκτική βία, θέλετε, και αυτή φυσικά είναι ότι είναι το ελληνικό πλαίσιο, όπως θεωρεί ότι τίγεται, μπορεί να καταφέρει. Και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Καλεντερίδη. Πού θεωρείτε ότι βρίσκεται το ζήτημα που έχει να κάνει με τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας? Είναι η Ελλάδα έτοιμη να θέσει το ζήτημα αυτό ως εθνικό ζήτημα, να το θέσει στην ατζέντα της στην εξωτερική πολιτική? Όχι, δεν είναι έτοιμη, γιατί το οικοδόμημα που λέγεται Ελλάδα έχει χτιστεί με άλλα θεμέλια. Το ζήτημα της γενοκτονίας στην ουσία έχει επιβληθεί από τα έγκατα του κράτους. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι το υπερασπίζονται. Το πολιτικό σύστημα πιστεύω δεν το πιστεύει. Δεν πιστεύει το θέμα της γενοκτονίας. Μένει πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε για να το σπίσουμε, να γίνει, να πάρει θέση στον πυρήνα της ελληνικής, του ελληνικού εθνικού δόγματος το θέμα της γενοκτονίας. Και στη συνέχεια, αν γίνει ο πυρήνας του ελληνικού εθνικού δόγματος, τότε θα αποτελέσει και βασικό πυλώνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, τότε μπορούμε να μιλούμε και για τη διεθνοποίηση και αναγνωρίσεις από ξένες χώρες και με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους. Όμως θα ήθελα να πω το εξής, ότι το ζήτημα της γενοκτονίας της διεθνούς αναγνώρισης έχει βαθύτερα γεωπολιτικές πτυχές και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Εκεί, επειδή η Τουρκία είναι ένας στρατηγικής σημασίας εταίρος, αυτές οι χώρες πολύ δύσκολα θα αναγνωρίσουν τη γενοκτονία. Όμως, νομίζω ότι σήμερα συζητείται σε μια επιτροπή στο Αμερικανικό Κογκρέσο το θέμα της γενοκτονίας και ξεπάγωσε και ένα νομοσχέδιο στην ΕΣΕΤ, την Ισραηλινή Βουλή. Και όλα αυτά γίνονται γιατί η Τουρκία επιμένει να βαδίζει ένα δρόμο που οδεύει προς την Μόσχα και την Τεχεράνη, δημιουργώντας ομαλότητα προβλήματα στους σχεδιασμούς και των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ισραήλ. Άρα, είναι πιθανόν αυτές τις μέρες να δούμε, να γίνουμε μάρτυρες αναγνώρισης της γενοκτονίας και των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας από τις ΗΠΑ και της Αμερικής, χωρίς την εμπλοκή του ελληνικού κράτους. Απλά αυτό θα γίνει, θα έλεγα, φυσικά υπάρχουν κάποιες κινήσεις των Ελλήνων του ελληνικού λόγου της ΗΠΑ, αλλά θα έχουμε μία αναγνώριση από σπόντα και αυτό θα οφείλεται στην πολιτική που ακολουθεί ο Ταΐπ Ερντογάν, εχθρική προς τη ΣΥΠΑ, το Ισραήλ και το ΝΑΤΟ και φιλική προς την Μόσχα και το Ιράν. Κύριε Καλεντερίδη, να σε ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβαση. Και εγώ ευχαριστώ, καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Εμείς στη συνέχεια, αγαπητοί τηλεθεατές, θα δούμε εικόνες από τις εκδηλώσεις, οι οποίες, όπως είπαμε, έγιναν στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Θα δούμε εικόνες από την Θεσσαλονίκη, από την πλατεία Αγίας Σοφίας. Θα δούμε εικόνες από την ανιστορημένη μονή του Αγίου Ιωάννη Βαζελούνα εδώ στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, στις παρυφές του Βερμίου Όρους. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Καστοριά, στην Πτολεμαϊδα, στη Σκήτη, στο Πρωτοχώρι, στο Μαυροδένδρι και θα κλείσουμε με ένα μουσικό έτσι αφιέρωμα από τις εκδηλώσεις με μουσική από την Αναστασία και Χαγιά και την χοροδία του Ευξηνίου κύκλου και από τον Χρήσο Χανταβαρίδη από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μαυροδένδρι. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω
τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ, τους σκηνοθέτες μας, τη Βίκη τη Γεροντίδου, τον Γιάννη τον Παλαμά και τον Κυριάκο τον Σιδηρόπουλο. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και οφείλω να σας μεταφέρω αυτό το οποίο μου είπαν πριν λίγες ώρες οι γονείς του Δημήτρη Κούκλατζη, ο οποίος κατάγεται πως θα φέρνει ιστορία άλλωστε από την πόλη που έφυγαν οι παππούδες του το 22 και σήμερα να είναι χωρίς κατηγορία, ανέτεια, εχμάλωτος και φυλακισμένος ενός καθεστώτος το οποίο δεν τιμωρήθηκε και επαναλαμβάνει τα εγκλήματα δείχνοντάς μας με το δάχτυλο. Αυτό που είπε πριν λίγες μέρες ο πρόεδρος της Τουρκίας ότι βάλαμε φωτιά στη Σμύρνη είναι απόδειξη της ύβρεως, που όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά για αυτή την ύβρη θα πρέπει να τιμωρηθεί με κανόνες αρχαίας Ελλάδας αλλά και σύγχρονης Ελλάδας. Όπως ξέρετε μετά την ύβρη έρχεται η νέμεσης και η κάθαρσης. Μετά την νέμεσης και την κάθαρσης έρχεται η αναγνώριση της γενοκτονίας. Για αυτό λοιπόν όσοι προσεύχεστε αλλά και όσοι δεν προσεύχεστε, σε αυτά τα δύο παιδιά, σε αυτόν εδώ τον χώρο, πρέπει όλοι και όλες να σταθείτε, να τους σκεφτείτε. Για 80 μέρες φαίνεται ότι η γενοκτονία το 2018 συνεχίζεται. Θέλω επίσης να σας μεταφέρω το μήνυμα ενός σπουδαίου συναθλητή μας και συμπατριώτη μας, του Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλή, ο οποίος για 1,5 χρόνο βρίσκεται φυλακισμένος γιατί δήλωσε ότι είναι Έλληνας. Και αυτή φαίνεται η ανάδειξη της ταυτότητας είναι ποινή, έτσι ώστε μετά από 1,5 χρόνια να του αποδώσουν κατηγορίες που επισύουν ποινές πάνω από 150 έτη. Ναι, το 2018 υπάρχουν καθεστώτα που όποιος δηλώνει ότι είναι Έλληνας, Κούρδος, Αρμένιος, του αποδίδουν κατηγορίες που έχει ως αποτέλεσμα ποινή φυλάκισης 150 ετών. Θα πρέπει να σας πω ότι στο διπλανό κελί με τον Άγγελο Μητρετόδη και τον Δημήτρη Κούκλατζη είναι φυλακισμένος και ο πρόεδρος των Κούρδων, ο Ντεμιρντάς, ο οποίος όπως γνωρίζετε μαζί με τον επίσης φυλακισμένο αρχηγό των Κούρδων, ο Τσαλάν, έχει αναγνωρίσει ήδη από το 1994 τη γενοκτονία και είναι μια πρακτική που πρέπει να ακολουθήσουμε σε κινήματα, κράτη, ομοσπονδίες, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς χώρους. Σε αυτόν τον σπουδαίο χώρο που έχει ταυτιστεί με την αντίσταση και τη δημοκρατία μας, η 19η Μαΐου, η ιερή και σπουδαία υπόθεση της γενοκτονίας δεν είναι ζήτημα ούτε κομμάτων, ούτε παρατάξεων, ούτε ομάδων. Ο σπουδαίος μικρασιάτης, ποιητής, νομπελίστας, ο Γιώργος Σεφέρης, όταν έστελνε το μήνυμα ενάντια στη Χούντα, έλεγε το εξής που θέλω να το κρατήσετε για να το έχετε σε όλη σας τη ζωή οδηγό. Δεν έχω κανένα πολιτικό δεσμό, μπορώ να μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Έτσι πρέπει να έχετε κι εσείς για το ιερό και σπουδαίο ζήτημα της γενοκτονίας. Θα πρέπει να σας πω ότι πάνω από 70 κράτη έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων. Έχετε να ρωτηθεί γιατί δεν έχει γίνει το ίδιο για τη δική μας υπόθεση. Έχετε αναρωτηθεί, το είδατε προχτές εδώ, λίγα μέτρα από εδώ που βρισκόμαστε. 4, 5, πόσοι ήταν μέσα.
bugün burada bize duygularınızı söyleyebilir misiniz? 100 yıl önce 350-100 bin Hondus katledildi. Bunun hakkında ve bugün burada olmanız hakkında duygularınızı söyler misiniz? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Biz bir kere hayatını kaybeden 353 bin insana çok büyük şeyler borçluyuz. Πρώτα εμείς είμαστε χρωστάμε πάρα πολλά για τους 353.000 ανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους. 353.000 Hondus'un anıları soykırımın uluslararası alanda tanınmasını istiyor. Bu konu hakkında sizin duruşunuz nedir? Biraz sonra konuşmamda bu konuya değineceğim zaten. Bence de öncelikle Türkiye Devleti işlediği suçların kabul etmelidir. Bu konuda özür dilemelidir ve alınan haklar 100 yıl önce 353 bin insan değil sadece buraya gelen mübadele anlaşmasıyla buraya gelen sürgünlerin hakları da geri iade edilmelidir. Sonra devam edeyim isterseniz. Αυτά τα αναφέρω και σε λίγο στην ομιλία μου. Το Τούρκο κράτος πρέπει να αναγνωρίσει την γενοκτονία και πρέπει να αποδοτούν όλα τα δικαιώματα και στους απόγονους. Σέργιος Καλπαζίδης, είμαι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ελληνοπονδίων Παλαινοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Πιστεύω ότι σήμερα ο πονδιακός ελληνισμός είναι ενωμένος περισσότερα από ποτέ, γιατί μετά από 13 χρόνια καταφέραμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα των ποντίων, των Ελλήνων ποντίων στο σύνολό τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και από κοινού να διεκδικήσουμε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από την διεθνή κοινότητα. Σήμερα από την πλατεία Άγιας Σοφίας, ενωμένοι ως ποτέ, θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην διεθνή κοινότητα, όπως επίσης και στην γειτονική μας χώρα, στη Τουρκία, η οποία πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τουλάχιστον να κάνει το ελάχιστο, να ζητήσει και ένα συγγνώμη για αυτήν την πράξη που έχει κάνει αυτά τα χρόνια της γενοκτονίας. 19 Μαΐου λοιπόν σήμερα, εδώ στην προσφυγωμάνα Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της Μακεδονίας, μπροστά στο μνημείο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, θα τελέσουμε την μνημοσύνη για τα 353.000 θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ζητούν δικαίωση και είναι πολύ σημαντικό που σήμερα, ενωμένοι όλοι οι πόντιοι με μία γροθιά, θέλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε εδώ, δεν ξεχνάμε, συμμετέχουμε, τιμούμε, διεκδικούμε και το μήνυμα πάει προς τους ντόπιους και ξένους αρνητές της γενοκτονίας. Μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, σας ευχαριστώ για την παρουσία και την ανταπόκρισή σας στο σημερινό προσκλητήριο μνήμης τιμής και αγώνα. Συμπληρώνονται σήμερα 99 χρόνια από την αποβίβαση του γενοκτόνου Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα και την έναρξη του δευτέρου και τελικού σταδίου της γενοκτονίας των προγόνων μας. Δυστυχώς, η προσέγγιση του ζητήματος της γενοκτονίας από την επίσημη ελληνική πολιτεία παραμένει επικυριακή. 24 χρόνια μετά την αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από την Βουλή των Ελλήνων, εξακολουθούμε και απαιτούμε από την ελληνική πολιτεία να αναλάβει την πρωτοβουλία στον αγώνα για τη διεθνή αναγνώρισή της. Selam olsun Pontus dağlarında, Nebyan'da, Santa'da direniş destanları yazan yiğit Pontus Helenlerin torunlarına. Χαιρετισμούς στους ήρωες απόγονους των Ελλήνων που έγραψαν ιστορίες της αντίστασης στα βουνά του Πόντου, στην Εμπιάν, την Σάντα. Unutmadık okullarda, kiliselerde, evlerde insanlarımızı diri diri yakanları. Δεν ξεχάσαμε αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους μας ζωντανούς
στις εκκλησίες, στα σχολεία, στα σπίτια. Unutmadık, kadın erkek çocuk ayırmaksızın binlerce bizi mağaralara doldurup dumanla doğanları. Denkse hasane, kaftus, bu etniksan, met kapnu, stisipliyes, hilyades, andres, gineges, kepedia. Unutmadık kadınlara, küçük kızlara tecavüz edenleri, onları kendi haremlerine alanları. Denkse hasane, αυτούς που βίασαν τις γυναίκες, τα μικρά κορίτσια και τις πήραν στα χαρέμια τους. Μεζαλλάρι δάχει olmayan 353 πόντουσου Ελένη unutmadık. Δεν ξεχάσαμε τους 353.000 Έλληνες του πόντου που ακόμα δεν έχουν χάθει. Binlerce yıldır yaşadıkları yorularından sürgün edilen 200 bin Pontuslu Helen'i unutmadık, unutmayacağız. Δεν θα ξεχάσουμε και δεν ξεχνάμε τους 200.000 Έλληνες του Πόντου που εξορίστηκαν από την πατρίδα τους στην οποία ζούσαν επί χιλιάδες χρόνια. 19 Μαΐου'sta Samsun'a gidip soykırım emrini veren Mustafa Kemal'i de unutmadık. Ben ξεχάσαμε και τον Μουσταφά Κεμάλ που έδωσε την έντολη της γενοκτονίας στις 19 Μαΐου πηγαίνοντας στην Σανσούντα.
καλέσουμε στον χώρο της υποανασύστασης Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Βαζελός, όπου βρεθήκαμε για το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της γενοκτονίας του Πόντου. Σήμερα δεν είναι η μέρα για πολλά λόγια. Είναι η μέρα για σκέψη και περισυλλογή. Άλλωστε τα είπε τόσο εξαιρετικά ο προηγούμενος ομιλητής με την εμπεριστατωμένη ομιλία του. Είναι μέρα που μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω και μας υποχρεώνει και μας αναγκάζει να θυμόμαστε τους προγόνους μας. Είναι μέρα μνήμης, αλλά είναι μέρα και διεκδίκησης. Δεν ζητάμε εκδίκηση για αυτό που έγινε. Ζητάμε αναγνώριση, ζητάμε συνέχεια σε αυτό που ξεκίνησε και πρέπει να τελειώσει και ζητάμε ένα απλό, μεγάλο, ειλικρινές συγγνώμη. Γιατί έτσι επιβάλλει η δημοκρατία. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει δημοκρατία όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και εμείς ψάχνουμε τη δικαιοσύνη και θα την αναζητούμε μέχρι τέλος. Αγαπητά μου παιδιά, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, στέκεται κανείς βουβός και διακατέχεται από ιερή συγκίνηση απέναντι σε ό,τι αντιπροσωπεύει και την ελληνική μου συνείδηση η θυσία τόσων Ελλήνων στα βάθη της αρισμών της κοιτίδας του ελληνισμού μας της γης του πόλου. Τα γεγονότα τα γνωρίζετε και με λεπτομέρειες και δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Θεωρήσα πως είναι αναγκαίο να σας πείσω πως ό,τι αφήνουμε πίσω μας ξεχνιέται μέσα στην αχλή του χρόνου και πως πρέπει συνειδητά να περάσουμε στα παιδιά μας τη μνήμη της γενοκτονίας αυτής για να δυναμώσουν τον πατριωτισμό τους και να είναι υπερήφανοι ως Έλληνες για την εθνική τους καταγωγή. Αυτό που μας αγγίζει και μας προσδιορίζει είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, οι ηθικές αξίες, η πίστη μας στον Χριστό, η πορεία μας μέσα στον χρόνο, η παρουσία των πατεράδων μας και των παππούδων μας και πώς αυτοί κράτησαν ζωντανή τη δάδα του ελληνισμού όπου και αν κατοικούσαν. Στο μακρινό λοιπόν πόντα από τα πανάρχια χρόνια είχαν εγκατασταθεί οι Έλληνες, μετατρέποντας με το μόχθο τους τον ιδρώτα τους σε καρπό και τον αγώνα τους σε δημιουργική συμβολή στην πανανθρώπινη ιστορία. Ο Πόντος είχε γεμίσει σχολεία, ιδρύματα, είχε μεταλαμπαδεύσει το φως του κόσμου σε ιστορική πνευματική διαδρομή ανά τους αιώνες. Φως εκφωτώσαν έσπερο, φως είχε πλαστεί επίτηδες στα ρίζια να καταβγάζει την πορεία της ανθρωπότητας προς τα μπρος. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό της γαλήνιας προσφοράς όπου ο πολιτισμός, η παιδεία και η οικονομία έκοζαν, ζηλόφωνοι εχθροί θέλησαν να σπείρουν τη συμφορά, να καπηλευτούν την ιερή δάδα της παιδείας, να τερματίσουν τη ζωή τόσων κοινοτήτων, να εξοντώσουν την πολυφωνία από την τέως Οθωμανική Αυτοκρατορία και να την μετατρέψουν σε τουρκική. Με κεντρικό πάντα στόχο την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων από την διεθνή κοινότητα αλλά και την καταδίκη της Τουρκίας. Οι εκδηλώσεις για την 29η επέτειο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τα Ποντιακά Σωματεία του νομού Καστοριάς ξεκίνησαν στις 12 Μαΐου και ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, με αρχαιρετική θεία λειτουργία και αρχαιρετικό μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Καστοριάς από τον Μητροπολίτη κύριο Σεραφή. Αμέσως μετά τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ηρώων Πεσόντων στην πλατεία Μακεδονομάχων. Ετιδόμεθα υπέρ να πάψω των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, πάντων των εν το ευξήνω πόντο ανερεθέντων, αδίκω θανάτων, σφαγές, ενεξορίες, εν ποικίλες καταστάσεις, οι πατέρων και αδελφών ημών.
Η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού είναι ένα αδιαμφισβήτητο ιστορικό γεγονός που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να το λιδωρεί. 353.000 θύματα αθώα από το κεμαλικό καθεστώς είναι αυτά που μας υποχρεώνουν να τους έχουμε στην καρδιά μας, στην ιστορική μας μνήμη και στην ιστορική μας συνείδηση. Το να γνωρίζουμε την ιστορία μας δεν σημαίνει ότι διεκδικούμε τίποτε περισσότερο. Ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι ο ελληνισμός που απέδειξε στην πράξη ότι είναι φιλειρηνικός και θέλει τη συμβίωση των λαών. Δεν επιτρέπεται όμως η παραχάραξη της ιστορίας. 99 χρόνια πριν, στην μεγάλη αυτή σφαγή των Ελλήνων του Πόντου, των χριστιανών του Πόντου, της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι η μέρα τιμής και μνήμης σε όλα αυτά τα θύματα που υπέστηκαν τη βαρβαρότητα του Κεμάλ. Ως πολιτεία οφείλουμε όχι μόνο να τιμάμε, αλλά να προσπαθούμε στις δύσκολες αυτές εποχές, στη δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα και βλέποντας τη στάση της γείτονος χώρας, ότι οφείλουν μια συγγνώμη. Και το περισσότερο κακό είναι ότι κανένας δεν αναγνωρίζει αυτή τη γενοκτονία. Το κράτος οφείλει να κάνει ενέπειες. Αλλά όταν μέσα στο ίδιο το κράτος υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απεμπολούν και πάνε να πουλήσουν και το όνομα της Μακεδονίας μας, τι μπορεί να περιμένει από αυτούς? Από χθες παρατηρώ μηδιάματα, και οφείλω να το αναφέρω αυτό, ανθρώπων οι οποίοι πανηγυρίζουν ότι πάνε καλά οι συζητήσεις για το όνομα της Μακεδονίας, για το όνομα των Σκοπίων. Ότι μπορεί να ονομαστεί Νόβα Μακεδονία, μπορεί να ονομαστεί Μακεδονία του Ήλιντεν, και χωρίς να διανοηθούν τι σημαίνουν αυτά και τι αλυτρωτισμούς κρύβουν αυτά τα ονόματα. Το έθνος, η κυβέρνηση, σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνει τις ενέργειες εκείνες ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των Ποντιακών Σωματείων και Οργανώσεων. Η θύμησή μας δεν πρέπει να ξεφεύγει από τα γεγονότα του 1922 με την γενοκτονία γενικότερα των αδερφών Ποντίων, και κάθε χρόνο να τιμούν τη μνήμη τους. Για μας το ορόσημο είναι αυτό. Το μνημόσυνο το κάνουμε, θυμόμαστε, ξεχνούμε, δεν ξεχνούμε. Τον αδίκο σφαγή ασθέντων κατά την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, μοναχών, μοναζουσών, πατέρων, γονέων, τέκνων, αδελφών και αναδόχων, έτιδε και των τελειοθέντων, εν καταναγκαστικής έργης, εν εξορίες, εν μεταλλής και καθοδόν φυγής, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής. Γενοκτονία. Δικαίωμα στη μνήμη της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Στέλνουμε το μήνυμα πως η γνώση είναι δύναμη και χρέος μας είναι η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας. Ζητούμε τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Σημαντικό για μας είναι να μιλήσουμε στις επόμενες γενιές για τις αλήθειες και τα ιστορικά γεγονότα που κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν. Είμαστε σύμφωνοι με τη γνώμη των τριών Ποντιακών Ομοσπονδιών, της ΠΟΕ, της ΠΟΠΣ και της ΠΟΣΕΤ, και όλοι μαζί ενωμένοι καλούμε και εμείς τους τοπικούς εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας να ηγηθούν στον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και όχι μόνο, αλλά και για την απελευθέρωση των δύο φυλακισμένων στην Αδριανούπολη, καθώς επίσης και για τον αγωνιστή της ελευθερίας Γιάννη Βασίλη Γιαελαλή. Μέρα μνήμης σήμερα. Κι ας έφυγαν όλοι εκείνοι που θυμούνταν. Κι ας μην υπάρχουν όσοι με δάκρυα διηγούνταν πως άφαξαν το Χάμπον ή την Παρθένα. Κι ας έκλεισαν τα μάτια που είδαν τις σφαγές και τα εγκλήματα. Η φωνή τους, η κραυγή τους θα περνά από γενιά σε γενιά και από τόπο σε τόπο,
και θα γίνεται γερτήριο σάλπισμα σε όλους εμάς που κινδυνεύουμε να συμβιβαστούμε, που ναρκωμένοι από πλάνα συνθήματα και κούφιες ιδεολογίες περιορίσανε τη γενοκτονία σε καταθέσεις στεφάνων και σε εκφωνήσεις λόγων που δεν θίγουν κανένα. Έδειξεν τένα το φτερόν στο αίμαν βουτυμένο και σ' άλλο το φτερόνατε χαρτίν βαστά γραμμένο. Ατό κανείς κι αναγνώρει, κανείς κι ξέρει το λέγει, μη δε κι ο πατριάρχης μου με όλους τους κοπάδους. Κι έναν παιδί, καλόν παιδί, πάει και αναγνώρει, σύντε αναγνώρει. Σίτα κλαίει, σίτα κρούει την καρδία. Να ήλει εμάς και φάει εμάς, πάρτε η Ρωμανία. Η 19η Μαΐου καθιερώθηκε από τον Φεβρουάριο του 1994 με νόμο του Ελληνικού Κοινοβουλίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η συγκεκριμένη ημέρα επελέγει καθώς στις 19 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα για να συνεχίσει με εντονότερο και πιο φρικιαστικό τρόπο τη συστηματική γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου που είχε αρχίσει το 1916 και τελείωσε το 1923. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην τότε εισηγητική έκθεση. Συνολικά 353.000 αθώα θύματα ζητούν δικαίωση και με τις ποντιακές οργανώσεις σε όλη τη χώρα να τιμούν σήμερα τους νεκρούς μας. Το πρωί του Σαββάτου έλαβε χώρο όπως κάθε χρόνο επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ποντιακής Μνήμης στο χωριό Σκήτη της Κοζάνης με κεντρικό ομιλητή τον Γιώργο Τσακαλίδη. Όπως Κύριος ο Θεός ταξίτας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και αφέση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα. Επίκαιρη θα είναι η σημερινή ομιλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι αφιερωμένη στην γενοκτονία του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού. Θα ήταν εντελώς παράδοξο την ημέρα της γενοκτονίας ο ομιλητής να αναγνωρίσει το γεγονός για το οποίο κλήθηκε να μιλήσει και να αναφέρεται σε τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Επίκαιρη καθιστά την ομιλία μια πολύ πρόσφατη δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Εγκαινιάζοντας τον προεκλογικό του αγώνα στη Σμύρνη, είπε επιλέξει: «Το μεγαλύτερο χτύπημα που δόθηκε σε αυτή την ωραία πόλη είναι από τους Έλληνες στρατιώτες που έκαψαν τη Σμύρνη την ώρα που υποχωρούσαν. Μην κοιτάζετε που λένε ότι το έκαναν οι Τούρκοι. Τα πιο μεγάλα χτυπήματα τα έκαναν αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους πολιτισμένο σε αυτή την γεωγραφική περιοχή». Απαλλάσσοντας τους προγόνους του από κάθε ενοχή, συνέχισε εμφαντικά: «Οι πρόγονοί μας δεν θέλησαν να καταστρέψουν, να κάψουν. Επεδίωκαν πάντοτε να χτίσουν, να δημιουργήσουν και αυτό φάνηκε από την ανάπτυξη της Σμύρνης μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας». Η ομιλία μας σήμερα θα είναι μια απάντηση στους ισχυρισμούς του Τούρκου Προέδρου, γιατί πρόκειται για καθαρή παραχάραξη της ιστορίας. Θα είναι όμως και μια απάντηση σε δικούς μας που εθελόδουλα υποβάθμισαν το έγκλημα της Σμύρνης και το παρουσίασαν στα σχολικά μας εγχειρίδια ως απλό συνωστισμό ή έθεσαν ένα αμφιβόλο την γενοκτονία. Προσφέρουν κάκιστη υπηρεσία σε ένα εθνικό θέμα για το οποίο απαιτείται εθνική ομοψυχία, ομογνωμία και ομοφωνία. Αιωνία συμνήμη αυτομαχάριστη και έλληνες ανεπτήμων. Αιωνία συμνήμη.
Ήρθατε στην τοπική κοινότητα πρωτοχωρίου. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα, είναι η αλήθεια, γιατί πραγματικά ο Σύλλογος Πρωτοχωρίου είναι ένα νέο ξεκίνημα και έχει κοντά του όλους τους συλλόγους και όχι μόνο τους ποδιακούς συλλόγους της Κοζάνης, αλλά και συλλόγους μεγάλους πολιτιστικούς της Κοζάνης, οι οποίοι δίνουν ψυχή και υπηρετούν πιστά την παράδοση. Πέρασαν τα χρόνια και το 1994 με ενωμένα τα ποντιακά σωματεία με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη και με κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου αναγνωρίστηκε η 19η Μαΐου ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Άργησε βέβαια να έρθει αυτή η μέρα της αναγνώρισης γιατί ευθύνεται το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο της Ελλάδος. Σήμερα διεκδικούμε την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων από τους Τούρκους. Έχουμε υποχρέωση όλοι οι Έλληνες τη χθεσινή ημέρα, τη 19η Μαΐου, να την τιμούμε ως ελάχιστο φόρο τιμής στον ποντιακό ελληνισμό. Να τιμούμε και να μνημονεύουμε το ελληνικό ποντιακό ολοκαύτωμα, τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μια γενοκτονία που δεν έγινε μόνο και μόνο για να καταγραφεί από τους ιστορικούς του μέλλοντος, αλλά έγινε γιατί από κάποιους επιδιώχθηκε. Έτσι, οι σημερινοί νεοέλληνες θα πρέπει να τιμούν συνέχεια αυτή την ημερομηνία, γιατί λαός που ξεχνάει την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Και κλείνοντας, θέλω να μεταφέρω την ευχή του δικού σας στην καταγωγή Περιφερειάρχη του Θόδωρου του Καρυπίδη, να συνεχίσετε να συνδράμετε στον πολιτισμό και να μαθαίνετε στα παιδιά τι πέρασαν οι παππούδες σας και να συνέχεια να μιλάτε για τον ποντιακό πολιτισμό. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο για την πρόσκληση. Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Κοζάνης, του κ. Ιωαννίδη. Δεν ξεχνάμε. Εμείς το ζήσαμε στο πετσί μας, όσοι έχουμε παππούδες, όσοι είχαμε γιαγιάδες, προπάπους, οι οποίοι μας μεταφέρανε όλες αυτές τις εικόνες από τον πόνο. Δεν είναι για πολλά λόγια σήμερα. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και ενωμένοι να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει. Υπολογίζονται στη 1401 ανάμεσά τους και το περίφημο φροντιστήριο στις τραπεζούντες. Εκτός από σχολεία, διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσεις και θέατρα που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο. Τον κυμαλικό καθεστώς και οι νεότροκοι μεθόδευσαν την εξόντωση και την εξαφάνιση των χριστιανικών μειονοτήτων της γεωγραφικής επικράτησης της σημερινής Τουρκίας.
1.134 εκκλησίες λιλοτήθηκαν, 960 σχολεία καταστράφηκαν, 815 κοινότητες εξαφανίστηκαν και 353.000 ζωές Ελλήνων χάθηκαν από την περιοχή του Πόντου. Ο όρος γενοκτονία δημιουργήθηκε το 1945 από τον Αμερικανό καθηγητή Λέμκιν λίγο πριν τη δίκη της Νιρεμβέργης για να περιγράψει τις πρακτικές που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί για να εξοντώσουν τους Εβραίους. Έτσι χρησιμοποιείται από τότε για να αποδώσει την προσπάθεια εξόντωσης και εφανισμού με συστηματικό τρόπο μιας φυλής πληθυσμιακής ομάδας από μια συγκεκριμένη περιοχή. Από το 1916 έως το 1923, οι Νεότουρκοι του Κεμάλ Ατατούρκ, του ηγέτη της Τουρκίας, σκότωσαν ομαδικά περισσότερους από 350.000 Έλληνες κατοίκους του Πόντου και ανάγκασαν τους υπόλοιπους να αφήσουν τα σπίτια τους και να ζητήσουν καταφύγιο στην Ελλάδα. Ο Κεμάλ Ατατούρκ έβαλε μπροστά την ολοκλήρωση της εξόντωσης. Για το σκοπό αυτό έφτιαξε μια μυστική οργάνωση, μέλος της οποίας ήταν και ο δήμιος των Ελλήνων, ο Τοπάλος Μάν. Η τρομοκρατία, τα εργατικά τάγματα, οι εξορίες, η κρεμάλα, οι πυρπολίσεις των χωριών και οι δολοφονίες ανάγκασαν τους Έλληνες να πάρουν τα βουνά, φτιάχνοντας αντάρτικο με σκοπό την προστασία των αμάχων. Αλλά το τέλος του Πόντου πλησιάζει. Το τραγικό επίλογο της γενοκτονίας γράφει ο βιαίος ξεριζωμός των επιζώντων. Με τη συνθήκη της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, φεύγουν για την Ελλάδα και οι τελευταίοι Πόντιοι. Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί, κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήρθαν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι μέρα πένθους και μνήμης. Τιμή στους ηρωικούς νεκρούς της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αθάνατοι! Σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι κάθε χρόνο που μαζευόμαστε εδώ, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, κανείς από εμάς και τουλάχιστον όσοι είμαστε προσφυγικής καταγωγής και είχαμε την τύχη να ζήσουμε τη μεταφορά της εμπειρίας στον λόγο, την κατάθεση των ανθρώπων της πρώτης γενιάς, δεν μπορεί να μην νιώθουμε κάπως. Πάντως η ζωή μου, μάρτυρε εσείς του Πόντου μας, γενναία παλικάρια, πάρτε ξανά τις λίρες σας, πάρτε και τα δοξάρια, γιατί μες στα χαλάσματα κοιμάται η πατρίδα που βλέπει ξάστερο ουρανό μέσα στην καταιγίδα. Παίξτε ξανά τα πάθη της, πείτε τα μυρολόγια, να αντιλαλήσουν τα βουνά από τα βαριά σας λόγια. Χρόνια ερημίτες, δίσεχτοι, πέτρωσαν τις καρδιές μας και δεν μπορούν να βρουν χαρά οι ταπεινές ψυχές μας. Η μνήμη σας, η ζήση μας και οι αγώνες σας μπροστά μας δίνουν κουράγιο στη ζωή σε εμάς και στα παιδιά μας. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Oh,
Thank you.
Thank you.